Η φιλοξενία, οι παραλίες, το φαγητό και τα αξιοθέατα της Κρήτης αποτελούν πολλοέλξεις των σκανδιναβών τουριστών. Απόδειξη αύξηση κρατήσεων για την Κρήτη από τη σκανδιναβική αγορά για το 2017. Τα στοιχεία μας για το 2017 είναι πολύ θετικά. Περιμένουμε να επεκταθούμε κατά 10 με 15% στην Κρήτη, με περισσότερους από 190.000 επισκέπτες. Μεγάλη αύξηση ενδιαφέροντος υπάρχει για όλη την Ελλάδα. Είναι δυνατό να γίνει, είναι εφικτό. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι μεγάλη ικανοποίηση των επισκεπτών μας, πράγμα που μας κάνει να αισιοδοξούμε για περαιτέρω αύξηση και δεδομένου φυσικά ότι υπάρχει υποδομή στον ιδιωτικό τομέα, οι αντίστοιχες κλίνες για να υποδεχτούν τον επιπλέον κόσμο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων αναφέρθηκε στο θέμα της φιλοξενίας προσφύγων στο νησί. Η θέση μας είναι συγκεκριμένη και μάλιστα από ό,τι έχω δει όλες οι ενώσεις της Κρήτης είχαν μια συγκεκριμένη άποψη ότι ας δούμε τι έγινε σε συγκεκριμένα νησιά, τα πρώτα νησιά υποδοχής μεταναστών, για να καταλάβουμε τι μπορεί να γίνει και σε ένα τουριστικό προορισμό. Παρ' όλα αυτά, πρόσφατα και μέσω του ΣΕΤΕ, το δελτίο τύπου που βγήκε, είναι ότι υπάρχουν χώροι ανά την επικράτεια σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι δεν είναι τουριστικοί προορισμοί, δεν έχουν τουριστική ταυτότητα και πραγματικά μπορούν να φιλοξενήσουν τους μετανάστες. Ο κύριος Γιαννούλης επίσης ρωτήθηκε για το All Inclusive και τα παράπονα που έχουν εκφραστεί τελευταία σχετικά με την επέκτασή του. Καταρχήν, όπως σε όλες τις επιχειρήσεις, ο πελάτης είναι αυτός που αποφασίζει. Από την ώρα λοιπόν που υπάρχει μια συγκεκριμένη ζήτηση για ένα συγκεκριμένο προϊόν, ένα συγκεκριμένο τύπο διακοπών, δεν μπορεί κανείς, φαντάζομαι, ο οποίος σκέφτεται τι θα κάνει στη δουλειά του, να γυρίσει την πλάτη. Είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη, όμως, πρέπει να πούμε ότι γενικότερα η καταναλωτική συμπεριφορά όλων έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Πιθανόν πράγματι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με το All Inclusive. Αντιθέτως, μελέτες που έχουμε κάνει δείχνουν ότι οι πελάτες του All Inclusive είναι οι πρώτοι σε δαπάνες σε ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, σε εκδρομές και στα εμπορικά καταστήματα. Οι παραπάνω επενσημάνσεις πραγματοποιήθηκαν στην εκδήλωση απολογισμού του 2016 και εκτιμήσεων του 2017, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο μεγάλο αρσενάλι από στελέχη της εταιρείας Apollo.